Η προσφυγιά, ο πόλεμος, οι πυρκαγιές και η καταστροφή του περιβάλλοντος. Ζητήματα επίκαιρα που μας απασχολούν και αποτυπώθηκαν με τον πιο γλαφυρό τρόπο στην έκθεση «Ιδανικές φωνές» του Κωνσταντίνου Παγωμένου. Πρόκειται για μια αναδρομική έκθεση του Γλύπτη, στην οποία έχουν συλλεχθεί έργα των τελευταίων 40 ετών. Γλύπτα που μιλούν στο κοινό και θίγουν επίκαιρα ζητήματα. Τα έργα μου είναι επηρεασμένα από τα κοινωνικά φαινόμενα, όλα αυτά τα προβλήματα που μας περιτριγυρίζουν. Είτε αυτά είναι περιβαλλοντικά, είτε αυτά είναι κοινωνικά, πολιτικά, πολεμικά. Ναι, αυτά με απασχολούν. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια να χωρίσουμε κάπως θεματικά, αλλά και λίγο χρονολογικά τη δουλειά του. Ως αποτέλεσμα έχουμε 5 αίθουσες στη Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου. Ο Κωνσταντίνος Παγωμένος, με καταγωγή από το Μαλεβίζι, έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με τη ζωγραφική, ωστόσο έκανε στροφή στη γλυπτική για να μπορεί να πλάσει την τέχνη του σε 3 διαστάσεις. Η φιγούρα ενός πατέρα να κρατά το άψυχο σώμα του παιδιού του είναι ένα έργο γροθιά στο στομάχι, καθώς αφορμή αποτέλεσε για τον καλλιτέχνη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έχουμε αφιερώσει μία αίθουσα με 4 έργα του Παγωμένου που αφορούν τον πόλεμο και το έχουμε εντάξει στην αίθουσα Κουτουλάκη, που είναι το φωτογραφικό αρχείο που συνόδευσε την έκθεση που είχε κάνει η Επιτροπή Ομοτήτων το 1945. Το αρχείο Κουτουλάκη φυλάσσεται εδώ και δυστυχώς έχουμε δηλαδή και στη μόνιμη συλλογή μας κάτι που αφορά τον πόλεμο και έχουμε προσπαθήσει να συνδυάσουμε και την περιοδική έκθεση του Παγωμένου με έργα που έχουν το ίδιο θέμα, τον πόλεμο. Σαν άτομο είμαι πολύ ευαίσθητος και δεν μπορώ να βλέπω αυτές τις εικόνες. Παρ' όλα αυτά έφτιαξα ένα έργο και μπορεί να φτιάξω κι άλλα με το θέμα αυτό, το πατέρα που κρατάει το πεθαμένο του παιδί στα χέρια. Ο σημερινός κόσμος δεν ζει καλά. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Και εγώ το παρουσιάζω με το ανοιχτό στόμα, με την κραυγή. Και περισσότερο στον πόλεμο. Γιατί κυρίως αυτό με απασχολεί. Οι μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές σε στεριά και θάλασσα είναι ένα κοινωνικό θέμα το οποίο θίγεται μέσα στην έκθεση. Από τη μία καμένα δέντρα που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές και από την άλλη ένας απόκοσμος και σκοτεινός βυθός. Βρισκόμαστε, είναι η αίθουσα με τα δέντρα, με τις επεμβάσεις του ανθρώπου στη φύση και γενικά το περιβάλλον, μόλις του περιβάλλοντος, πυρκαγιές και μια αίθουσα την οποία δεν μιλήσαμε, είναι οι θαλάσσιοι οργανισμοί. Αυτή η σειρά είναι μια σειρά που μου αρέσει και πάντα προσθέτω κάτι καινούριο. Είναι μεταλλαγμένοι οργανισμοί θαλάσσιοι, οι οποίοι τους φαντάζομαι κιόλας, ή δεν είναι υπαρκτοί, αλλά θυμίζουν τα θαλάσσια όντα. Ο καλλιτέχνης θέλει να μας μεταφέρει όλες του τις ανησυχίες σχετικά με τις αρνητικές επιδράσεις του ανθρώπου, τη μόλυνση του περιβάλλοντος, γενικά το ζήτημα της οικολογίας, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο και το ζούμε καθημερινά και το βλέπουμε. Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου θα παραμείνει κλειστή μέχρι 6 Αυγούστου και έπειτα ανοίγει ξανά τις πύλες της μέχρι 31 Αυγούστου.